Μετά την αναβίση που υιοθέτησε τρία αδέλφια από την Κένια και η Έλληνα Παπαρίζου, που ήταν καλεσμένη σε εκδήλωση για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει ανάδοχος μητέρα. Η Άννα Βίση υιοθέτησε τρία παιδάκια από την Κένια. Ναι. Θα μπορούσες να υιοθετήσεις ένα παιδί ή δύο ή τρία ή το έχεις κάνει? Όχι, δεν το έχω κάνει. Ευχαρίστως, αλλά παίρνοντας τέτοιες ευθύνες σημαίνει ότι θέλω να είμαι αφοσιωμένη 100%. Δηλαδή δεν θα ήθελα να το κάνω και να έχω άλλα πράγματα που προτρέχουν και να το έχω αυτό σε δεύτερη μοίρα. Θα είναι η πρώτη μοίρα. Όλα τα παιδιά είναι η προτεραιότητα. Η τραγουδίστρια μίλησε και για την κρίση, αλλά και τα αρνητικά σχόλια που γίνονται στο εξωτερικό για την Ελλάδα. Είμαι αισιόδοξη, γιατί εγώ θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική χώρα και ότι μπορούμε. Δεν θέλω να νιώθω όταν βγαίνει στο εξωτερικό ότι ο κόσμος μας δείχνει με το δάχτυλο. Θέλω να το αποτρέψω αυτό. Γιατί ξέρεις, ακούμε και πολλά αρνητικά σχόλια. Ότι οι Έλληνες καλά πάθανε. Οι Έλληνες ήταν τεμπέληδες, δηλαδή, ξέρεις. Όχι, το έχω δηλώσει πολλές φορές και στα μίντια στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες. Πολλοί άνθρωποι κάνουν και δύο δουλειές για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Γενικότερα η πρόνοια της Ελλάδας θέλει πάρα πολύ δουλειά. Για να έχουμε μια βελτίωση και μια θετική εξέλιξη στη χώρα μας, μπορούμε μόνο να το κάνουμε ενωμένοι. Δηλαδή πρέπει και εμείς σαν λαός να φωνάξουμε και οι πολιτικοί μας να διορθώσουν. Αλλά όλοι μαζί, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και οι πολιτικοί είναι και αυτοί πολίτες. Αν αυτή τη στιγμή δεν μπορούσες να ασχοληθείς με το τραγούδι λόγω της κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα, θα μπορούσες να κάνεις μια οποιαδήποτε δουλειά, Έλενα? Και αν έχεις σκεφτεί. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Οποιαδήποτε. Και άλλωστε, εγώ το έχω δει επαναλημμένες φορές και στη Σουηδία, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καριέρα απλά για 10 χρόνια ή για 5 χρόνια και μετά ξαφνικά κάνουν μια καθημερινή απλή δουλειά. Μάθε τέχνη, πιάστηνε, και αν πεινάσεις λόγω κρίσης, πιάστηνε, λέει ο λαός, που είναι και σοφός.